Natürlich Kuwait zum Frühling. Sie bitte. Ja, ich bin sie.
Παναγιώτατε, με μεγάλο σεβασμό και με αίσθημα συγκίνησης σας καλωσορίζω εδώ στο Δήμο Καλαμαριάς, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη όλων των συμπολιτών μας για την ξεχωριστή αυτή τιμή που μας κάνετε να επισκεφτείτε τον τόπο μας. Η επίσκεψή σας στην προσφυγωμάνα Καλαμαριά μας γεμίζει χαρά, καθώς η σεπτή παρουσία σας θα αφήσει θρησκευτικό και πνευματικό αποτύπωμα στην πόλη μας. Μία πόλη που γνώρισε και γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη, αλλά δεν ξεχνάει ποτέ από πού ξεκίνησε την κληρονομιά της, που η κληρονομιά της είναι μια κληρονομιά προσφυγιάς και πόνου για τις αλυσμόνητες πατρίδες, για τη Μικρασία, για τον Πόντο, για τη Θράκη, για την Κωνσταντινούπολη. Παναγιώτατε, μέσω εμού του Δημάρχου, ο λαός της Καλαμαριάς σας υποδέχεται και σας ευχαριστεί για την παρουσία σας εδώ σήμερα στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης μας. Ένα σημείο που συνδυάζει την Ιερά Μητρόπολη Καλαμαριάς που είμαστε δίπλα και το Δημαρχείο μας. Ένα σημείο που αναδεικνύει την άριστη σχέση που υπάρχει μεταξύ Εκκλησίας και τοπικής αρχής, πάντα με στόχο και σκοπό το κοινό καλό των κατοίκων μας. Είναι ευλογία για όλους μας που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Σας καλωσορίζω εδώ στην Καλαμαριά. Πρώτα θέλω να ζητήσω από όλους σας συγγνώμη για τη μεγάλη καθυστέρηση που σας είχα και περιμένατε. Λίγο στο Άγιον Όρος, λίγο στην Ορμήλια, αργήσατε. Αλλά, δόξα τω Θεώ, συναντώμεθα εν υγεία και χαρά. Ιερότατε Μητροπολίτα Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριε Ιουστίνε, ποιμενάρχα της Θεοσόστου αυτής επαρχίας, Ιερότατε Μητροπολίτα Σιδηροκάστρου, κύριε Μακάριε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, τέκραν κυρίω πεφιλημένα, Χριστός Ανέστη. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι με αξιώνει να επισκέπτομαι από την βασιλεύουσα των καρδιών μας, από την πόλη της Αγιάς Σοφιάς και από το Φανάρι, την ευλογημένη Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, και να συναντηθώ πρόσωπον προς πρόσωπον μαζί με όλους σας. Και δεν θα μπορούσε να υπάρχει καταλληλωτέρα συμβολή οδών, ώστε να υποδεχθείτε την ημών μετριότητα των Πατριάρχη σας, αυτήν ειδικά την αναστάσιμη εσπέρα. Κομνηνή και μεταμόρφωσης του Κυρίου, γένος και εκκλησία μαζί. Προσφυγική η περιοχή, ο Δήμος σας. Προσφυγική στις εσχατιές της Οικουμένης και η ευλογημένη Ρωμιοσύνη μας. Προσφυγική και προσφεύγουσα στη χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εξερχόμενος το μεσημέρι από το Άγιον Όρος, ύστερα από ένα ευλογημένο προσκύνημα, πέρασα μπροστά από την Μονή Ξενοφόντος σε έγγραφο του 1083 μετά Χριστόν, της οποίας αναφέρεται πρώτη φορά το σημερινό τοπονύμιο του Δήμου σας, σε προφανή παράφραση της φράσεως «Καλή μερία» και ο νους μου προέτρεξε γρηγορότερα κοντά σας από την «Καλή μερία» στην Καλαμαριά. Πέρασε τις σκέψεις μου της ιστορίας της οδούς τότε που έφτασαν οι πατέρες σας, οι πατέρες όλων μας, τυφλωμένοι από το δάκρυ και τον πόνο, από την στέρηση της θέας της πατρίδος, με μόνη συντροφιά τον Χριστό μας, τον Αναστάντα Κύριο, που διήνυξε τους οφθαλμούς τους στο φως της ελπίδος και στα χώματα αυτά. Διέτρεψε οι σκέψεις μου όλη την ιστορία της περιοχής σας. Από τότε στη θάλασσα πιο κάτω,
ποτάμια έτρεχαν τα δάκρυα των προσφύγων, των ξεριζωμένων, των πολεμένων παιδιών της Καθημάς Ανατολής. Ποτάμια και ο Τίμιος Ιδρώτος, ώστε να οικοδομήσουν από την αρχή πάνω στα θεμέλια της Ρωμιοσύνης, δηλαδή στην Ορθόδοξη πίστη και στον ελληνικό πολιτισμό. Μάνα σε τούτο το χώμα, κυνηγημένα πουλιά, εδώ θα κτίσουμε φωλιά. Θάρρος μάνα, με μια δοξαριά, φύτεψε τα όνειρά μας μέσα στη λασκουριά, στην Καλαμαριά. Καλαμαριά. Όπως λέμε, η στίχη του συγκινητικού άσματος. Και είμαι σήμερα μια τέτοια Αγία ημέρα. Μια ημέρα που ανάμεσα στο ελαφρύ μαγιάτικο θρόισμα και στις ευωδιές των Ανθέων αναμειγνύεται και φωνή πόνου και αγωνίας και της λέλαπος Ιωσμή. Και είμαι, θα λέγω, μια τέτοια Αγία ημέρα, μια τέτοια Αγία εσπέρα, αυτό το ανοιξιάτικο βραδινό, ευλογημένοι και μακάριοι εμείς, χριστιανοί μου, όσο κρατάμε στην πορεία και στη ζωή μας Χριστό και ελληνική παιδεία, τότε είμαστε ευλογημένοι και μακάριοι με τον Χριστό και με την ελληνική παιδεία. Με τα δύο αυτά φτερά, το γένος μας πετά διαρκώς προς τα άνω, προς τον τελικό προορισμό του, που δεν είναι άλλος από την Βασιλεία του Θεού. Είστε ιερότατε αδελφέ Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και εσείς οι δήμαρχοι της περιοχής, μακάρι, διότι διακονείτε ένα λαό που έχει διαπλαστεί στον πόνο της θυσίας και στην θυσία του πόνου, που έχει φιλότιμο, που φέρει στο γενετικό υλικό του, στο DNA του, τις συνισταμένες της φυλής μας. Όπως και ο λαός αυτός θα πρέπει να τον αγαπούν, που τον τιμούν, που αναζητούν τρόπους ώστε να αναδεικνύουν το αγαθό. Διακονείται από εσάς, αδελφέ Ιουστίνε, και τους καλούς δημάρχους και άλλους άρχοντας, τους άλλους άρχοντας του τόπου. Όμως περισσότερο ευτυχής και ήσυχη είναι η μητέρα σας Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, η οποία και στην προσφυγική αυτή επαρχία της έχει επικεφαλής ένα άξιο και στοργικό ποιμενάρχη, εσάς πολυφίλητε αδελφέ Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Τέκνα ευλογημένα του Θεού, ο Πατριάρχης σας από την πόλη υψώνει τα χέρια του και σας ευλογεί. Σας ευλογώ με όλη μου τη καρδιά και σας διαβεβαιώ να το ξέρετε, να το φυλάσετε στις καρδιές σας, σαν γυρεύουν να πόλοι δακρύζουν την Ορθόδοξη πίστη μας. Η Ορθόδοξη πίστη μας ούχε άλλο. Τα τείχη της ελπίδος απόρθητα στέκουν εντός μας. Ζει Κύριος ο Θεός, ο οποίον θαυμάσια μόνος. Καλώς σας βρήκα.